Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Sweet Me Up. Είμαι ο Γιάννος Βαλιάνος και σήμερα σας έχω μία τούρτα παγωτό με σοκολάτα με τρία μόλις υλικά, τίποτα δηλαδή, παίρνετε υλικά και από το περίπτερο ακόμη και την έχετε μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας γιατί είναι τέλεια. Το πρώτο βήμα που θα κάνουμε είναι να έχουμε ένα ταψί 22 με 24 εκατοστά, αναλόγως ό,τι έχετε. Είτε ταψάκι κανονικό, είτε με αποσπόμενη βάση, ό,τι έχετε στο σπίτι. Θα πάρετε μεμβράνη, θα μου το καλύψετε όλο πάνω. Από δύο φορές. Η μεμβράνη είναι ένα υλικό το οποίο μπορούμε να το κάνουμε εμείς όπως θέλουμε. Να το τοποθετήσουμε μέσα. Δεν είναι σε αντιλαδόκολλα που μας δυσκολεύει. Θα βάλω και άλλη μία, ώστε να μπορέσω να το ξεφορμάρω εύκολα το γλυκό μου μετά. Εδώ. Και έτσι δεν θα σας βγει. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές που τελείγεται με μεμβράνη, μετά πάτε να βγάλετε είτε τον κορμό είτε κάτι άλλο και μένουν κομματάκια μεμβράνης πάνω. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα σας μείνουν. Τώρα, αυτό πάει κατάπτυξη, ίσα-ίσα έτσι μέχρι να κάνουμε την κρέμα μας, να παγώσει και αυτό για να είναι έτοιμο να υποδεχτεί την κρέμα και την τούρτα παγωτό ολόκληρη. Και τώρα, μέχρι να παγώσει, πάμε να κάνουμε την κρέμα μας. Που είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, δεν χρειάζεται πολύ πέδεμα. Ρίχνουμε κρέμα γάλακτος, η οποία θα είναι 35% λιπαρά. Τι έχουμε πει για τα γλυκά μας. Πάντα με 35% λιπαρά κρέμα γάλακτος και πάνω. Άμα είναι 36, δεν μας πειράζει. Παγωμένη, όλη μέσα στο μπολ. Και τώρα θα ρίξετε μέσα και την πραλίνα. Ιδανικά θέλω να μου έχετε βάλει την πραλίνα έτσι λίγα λεπτά, 5 λεπτά και στο ψυγείο, να είναι και αυτή κρύα. Είναι καλοκαίρι τώρα και δεν είναι καλό να είναι τα προϊόντα ζεστά μέσα που θα τα ρίξουμε γιατί θα πέσει και η θερμοκρασία της κρέμας γάλακτος. Άμα θέλετε να έχετε παγώσει και τον μπολ σας. Εγώ αυτό δεν το έχω παγώσει γιατί είναι γυάλινο, δεν θέλω να μου σπάσει, αλλά μπορείτε να βάλετε ένα ανοξείδωτο και να το έχετε παγώσει. Και τώρα θα το χτυπήσουμε με το μίξερ. Το μίξερ χρειάζεται σε αυτή τη συνταγή, διότι δεν μπορείτε να το χτυπήσετε με το χέρι, είναι αρκετή ποσότητα η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, ένα μίξεράκι πρέπει να το έχουμε όλοι μέσα στο σπίτι μας, δεν κοστίζει κάτι πλέον. Το μίξερ χειρός είναι. Πάμε φθηνά. Και ξεκινάμε στην αρχή λίγο σε χαμηλή ταχύτητα, ίσα-ίσα να ομοιονοποιηθεί, μην γίνουν όλα χάλια. Και μετά σιγά-σιγά δυναμώνουμε και ταχύτητα μέχρι να γίνει έτσι μια ωραία κρέμα, σοκολατένια και πολύ πολύ βελούδινη. Έτοιμη η κρέμα μας, βλέπετε πόσο βελούδινη έγινε και αφράτυψε πάρα πολύ. Επίσης να σας πω ότι μπορείτε να σκάβετε τα διχώματα, εγώ θα τα σκάψω τώρα και θα τα ανακατέψω. Έτσι μην έχει μείνει κρέμα γάλακτος από τα πλαϊνά και κάτω πραλίνα, να πάει παντού όλο το υλικό. Και τώρα φέρουμε από την κατάψυξη τη βάση μας, έχει παγώσει, είναι έτοιμη για να υποδεχτεί μέσα το παγωτό και θα πάρετε μπισκότα. Εγώ έχω πάρει τα μπισκότα αυτά τα ωραία, τα Πιμπέρι με την επικάλυψη σοκολάτας γαλακτός, γιατί είναι απλά τέλεια. Ή θα πάρετε κάτι άλλο μπορεί να θέλετε. Ό,τι μπισκότα θέλετε εσείς θα βάλετε. Ιδανικά αυτά τα μπισκότα με την επικάλυψη σοκολάτας γαλακτός ταιριάζουν τέλεια γιατί έχουμε βάλει πραλίνα μέσα. Θα πάρετε λίγο από το μείγμα και θα το ρίξετε κάτω. Ίσα-ίσα να κάνουμε μία στρώση στη βάση. Εδώ. Τέλεια. Και θα το στρώσετε με τη σπάτουλα ή τη μαρίζ. Να πάει παντού, να καλύψει όλη την επιφάνεια. Και τώρα κάνουμε μία στρώση από τα μπισκότα. Τόσο απλά, είτε σπασμένα είτε ολόκληρα. Τα πιέζετε και λίγο, έτσι, και βλέπετε που υπάρχει κενό, το καλύπτετε. Και ρίχνουμε το υπόλοιπο μείγμα από πάνω. Εδώ. Παντού. Δεν αφήνουμε τίποτα στα τυχώματα, ούτε στο μπολ. Και με τη σπάτουλα ή το κουτάλι, το απλώνετε παντού. Τόσο απλά. Μην το βλέπετε ότι είναι μικρή φόρμα. Μια τούρτα παγωτό δεν την κόβουμε με κάτι κομματάρες, να. Θα κόψετε έτσι ένα ωραίο κομμάτι. Θα το γαρνίρετε από πάνω με ό,τι θέλετε και θα βγει τέλειο. Θα βγουν και πολλά κομμάτια, μην αγχώνεστε καθόλου γι' αυτό. Και τώρα, ή θα βάλετε τα μπισκότα έτσι τα ανάποδα με τη σοκολάτα να είναι προς τα κάτω, ή θα τα βάλετε με τη σοκολάτα να είναι προς τα πάνω. Αναλόγως το τι θέλετε εσείς να κάνετε. Εγώ θα τα βάλω ένα λάξ. Έτσι, γιατί μπορώ. Είναι μια τούρτα που σας λένε το πρωί ότι θα έρθουν καλεσμένοι, σας λένε θα έρθω στο σπίτι στο απόγευμα και οι φοιτητές να είστε και έρχονται οι φίλοι σας το απόγευμα στο σπίτι. Άμα πλησιάζει και εξεταστική, είναι μια ωραία επιλογή για το κατά καλό καιρό που έχουμε και κάνει τόση ζέστη. Το κάνετε μέσα σε χρόνο ντετέ, σε 10 λεπτά για το εφτέτοιμο, το βάζετε κατάψυξη και το απόγευμα το κόβετε. Εδώ το καλύπτουμε τώρα έτσι εδώ. Εδώ με τη μεμβράνη που έχουμε ήδη.
Άμα θέλετε, κόβετε και ένα κομμάτι μεμβράνη άλλο και βάζετε από πάνω. Για να μην μπει έτσι στην κατάψυξη. Και τώρα αυτό πώς είναι, μπαίνει στην κατάψυξη μέχρι να σφίξει, να παγώσει. Αναλόγως τον καιρό που το φτιάχνει, δηλαδή τώρα που κάνει πολύ ζέστη, θα πάρει παραπάνω χρόνο να παγώσει την κατάψυξη και το πόσο δυνατή είναι η κατάψυξή σας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε θα μπει τώρα μέσα, θα πάρει 3-4 ωρίτσες. Ιδανικά αφήστε το και παραπάνω μέχρι να δείτε πότε θα έχει παγώσει εντελώς. Θα το βάλουμε και να έρθουμε να δοκιμάσουμε. Και φέρνω από την κατάψυξη ντουρτο παγωτό. Τώρα ήθελε και άλλο λίγο παγωμά, αλλά εμείς εδώ πέρα βιαζόμαστε να το δοκιμάσουμε. Τι να κάνουμε. Και πάμε να τη γυρίσουμε. Εδώ βγάζουμε όλη τη μεμβράνη. Πάμε να τη γυρίσουμε γρήγορα. Τέλεια. Και απλά τραβάμε τη μεμβράνη. Τόσο απλά. Εδώ. Και μην αγχώνεστε για τα σχήματα που έχει πάρει από τη μεμβράνη. Θα τα καλύψουμε όλα με ορότατη πραλίνα. Θα μου φυλάξετε μια κουταλιά πραλίνα από τη συνολική και θα τα καλύψετε. Έχω λίγη πραλίνα εδώ πέρα. Την έχω ζεστάνει λίγο έτσι ίσα ίσα να υγροποιηθεί. Και κάνετε ό,τι σχήματα θέλετε. Ό,τι σχέδια από πάνω. Το είναι απολαυστικό. Και μόνο να το βλέπεις, έτσι. Και θα σπάσετε μερικά μπισκότα από πάνω. Ποιος θα καταλάβει ότι αυτό που κάνουμε τώρα είναι με τρία υλικά. Γίνεται πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα. Έχει πολύ λίγα υλικά και είναι και πεντανόστιμο. Όταν θα έχει παγώσει εντελώς, δηλαδή αν τα αφήσετε όλο το βράδυ στο ψυγείο, να θυμάστε το βγάλετε 5-10 λεπτά πριν το σερβίρετε. Δεν πάμε έτσι όπως είναι να το σερβίρουμε κατευθείαν. Όλα τα παγωτά, ειδικά τα σπιτικά παγωτά, σας το έχω ξαναπεί, τα ξεπαγώνουμε λίγο για να τα σερβίρουμε. Θα ρίξουμε και λίγο ακόμη πάνω. Να γίνει ακόμη πιο ωραίο. Και να κόψουμε και ένα κομμάτι, γιατί στο τέλος θα λιώσει. Τι σας έχω πει όταν κόβουμε παγωμένα γλυκά. Έχουμε ένα ποτηράκι, ένα οτιδήποτε, με καυτό νερό, στο οποίο βουτάμε μέσα το μαχαίρι μας. Με μία πετσετούλα το σκουπίζουμε και κόβουμε το κομμάτι μας. Θα περιχύσουμε και με λίγο από την πραλίνα μας και έχουμε ένα ωραίο food porn στο πιάτο μας. Αλλά εγώ δεν μπορώ, θα δοκιμάσω γιατί δεν κρατιέμαι. Ωραία μάνα μου, βλέπετε δεν έχει παγώσει τέρμα. Θέλει άλλες λίγες ώρες στο ψυγείο, άλλη μία-δύο ωρίτσες. Απλώς εμείς βιαζόμασταν, σας το είπα. Ωραία μάνα μου. Πραγματικά πρέπει οπωσδήποτε το αφήσετε 10 λεπτά εκτός ψυγείου να έρθει σε αυτή την υφή γιατί είναι πραγματικά θεϊκό. Φέτος δεν έχετε παράπονο. Σας έχουμε δείξει παγωτό μπανόφι, παγωτό σάντουιτς, τούρτα παγωτό με τρία υλικά. Εύκολες συνταγές, δροσιστικές για όλο το καλοκαίρι. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε. Περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω να μου πείτε θέλω να μεταγκάρετε στο Instagram και εμένα και την Αργυρούλα άμα το φτιάξετε. Θέλω να μας πείτε τι άλλο θέλετε να βάλετε μέσα. Μπορεί να σας έρθει κάποια ιδέα, μπορεί να βάλετε φουντούκι, μπορεί να βάλετε αμύγδαλο, καραμελωμένο. Ό,τι θέλετε μέσα μπορείτε να το βάλετε, μπορείτε να παίξετε. Θέλω τις ιδέες σας, σχόλια από κάτω και φιλάκια πολλά, θα τα πούμε στο επόμενο.